Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκπομπή ενίκο και ενδύμο μαζί εδώ για θέματα που σας ενδιαφέρουν και εδώ θα είμαστε όπως πάντα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας και σημαντικό. Τι υπάρχει και πώς βλέπουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Υγεία, παιδεία είναι τα πρώτα σίγουρα στην επικεφαλίδα. Και βλέπουμε στην Κύπρο να έχει καθυστερήσει τριτοβάθμια εκπαίδευση για χρόνια, δυστυχώς, μετά το 1974. Αργήσαμε πολύ να έχουμε το δικό μας πανεπιστήμιο. Και αν δούμε την Πάφο, είναι ακόμη παραμελημένη σε αυτόν τον τομέα. Δεν έχουμε δει την κυβέρνηση να κάνει κάτι σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το κομμάτι το οποίο δεν ήρθε η κυβέρνηση να το καλύψει, το κάλυψε ο ιδιωτικός τομέας και βλέπουμε ότι το κάλυψε αρκετά. Θέλουμε σίγουρα και μια κυβερνητική σχολή, μια σχολή η οποία θα έρθει από το κράτος. Σήμερα μπαίνουμε ειδικά και λέμε ότι θα μιλήσουμε για ένα κολέγιο, το Alexander College, το οποίο από ό,τι ενημερωνόμαστε και βλέπουμε κάνει μια σοβαρή δουλειά. Μαζί για να τα πούμε καλύτερα έχουμε τον Γενικό Διευθυντή του Alexander College, τον κύριο Γιώργο Παλά. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλημέρα Πανίκο, χαίρομαι που σε βλέπω μετά από αρκετό καιρό. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου μας στην ΠΑΦ. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι χαρά, όπως έχουμε πει, και για μας και για όλους, να βλέπουμε να ανοίγουν σε τέτοιο επίπεδο σχολές στην επαρχία μας. Θέλουμε να δούμε έτσι λίγο το Alexander, γιατί πολλοί βλέπουμε να τα βλέπουν ως... αν δεν είναι στην Αγγλία ή ξέρω εγώ δεν είναι σε άλλη χώρα, το έβλεπαν έτσι λίγο διαφορετικά. Φαίνεται ότι αυτό έχει εκλείψει, έτσι. Φαντάζομαι τα επίπεδα είναι τέτοια όπως τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έτσι. Θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή. Παρακαλώ. Το Alexander College έχει ιδρυθεί στη Λάρνακα το 1991. Δηλαδή είμαστε σχεδόν στην εκπαίδευση εδώ και 30 χρόνια. Στην Πάφο διάγουμε τον 6ο χρόνο λειτουργίας μας. Και θα ήθελα να κάνω γνωστό σε όλους ότι το Alexander College συνεργάζεται με πανεπιστήμια του εξωτερικού με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται το πρόγραμμα, ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Σίγουρα μπορούμε να αναφέρουμε ποια πανεπιστήμια είναι ή κάποιο πανεπιστήμιο από αυτά. Αυτή τη χρονιά, από πέρσι, συνεργαζόμαστε με το Canterbury Christ Church University, ένα ιστορικό πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές μας θα εφαρμόσουν το ίδιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο πανεπιστήμιο στην Αγγλία. Θα φοιτήσουν μόνο 3 χρόνια, όπως είναι το αγγλικό σύστημα, και όχι 4, όπως συμβαίνει στα ελληνικά και στα κυπριακά πανεπιστήμια. Και το πτυχίο που θα πάρουν θα είναι απευθείας από το Canterbury Christ Church της Αγγλίας. Άρα είναι ισότιμο με αυτό που παίρνουν εάν ήταν εκεί. Ακριβώς. Τα παιδιά είτε σπουδάζουν στο Canterbury, είτε σπουδάζουν στην Πάφο, είτε σπουδάζουν στη Λάρνακα, θα δεχτούν την ίδια εκπαίδευση, το ίδιο πρόγραμμα και θα πάρουν το ίδιο πτυχίο. Δηλαδή ένας απόφυτος του Alexander College, του Canterbury Christ Church, είναι σαν να βρίσκεται στην Αγγλία. Δηλαδή, ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην Πάφο. Αντιλαμβανόμαστε, τα μαθήματα γίνονται και στην Ελληνική, είναι μόνο στην Αγγλική. Τα μαθήματα είναι αποκλειστικά στην Αγγλική και με αυτό τα παιδιά πετυχαίνουν δύο επιτεύγματα. Το πρώτο, ότι τελειοποιούν τα αγγλικά τους, και δεύτερο, ότι παίρνουν ένα πτυχίο από βρετανικό πανεπιστήμιο. Στην προκειμένη περίπτωση, να το επαναλάβω, το Canterbury Christ Church University, το οποίο διχάνει διεθνούς και κρατικής αναγνώρισης. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, όταν λέτε παίρνουν το πτυχίο και φαίνεται ότι είναι το Αγγλικό Πανεπιστήμιο, ναι. Φαντάζομαι και αντιλαμβάνεται κάποιος ότι και οι Άγγλοι είναι πάρα πολύ αυστηροί σε αυτά, είναι υπό την εποπτεία τους, έτσι. Βεβαίως. Έρχονται, φαντάζομαι, συχνά και το εποπτεύουν, βλέπουν, αξιολογούν. Βλέπουν, αξιολογούν, παρακολουθούν και όπως γνωρίζετε είναι δύσκολο ένα πανεπιστήμιο να εμπιστευτεί το όνομα του
σε έναν οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα. Που να είναι καλύτερο επίπεδο. Ναι, αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, ποια είναι τα προγράμματα που προσφέρετε, ή αν μπορούμε να πούμε κάποια από τα προγράμματα που προσφέρετε, γιατί είναι πάρα πολλά, φαντάζομαι, αλλά αν πούμε έτσι γενικά για παράδειγμα. Πανίκο, αν μου επιτρέψεις να πω ακόμα ένα πράγμα πάνω στην προηγούμενη μας τοποθέτηση. Το Πανεπιστήμιο, όλα τα προγράμματα τα οποία προσφέρομαι σαν Alexander College Canterbury Christchurch University, να το λέμε για συντομία CCU, να γίνεται, είναι πλήρως αναγνωρισμένα. Έχουν περάσει από αξιολόγηση από τον φορέα διασφάλισης της ποιότητας της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Και αυτός είναι και ο λόγος που οι φοιτητές μας, όσοι πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, δικαιούνται κρατικής χορηγίας από το κράτος. Άρα είναι ανεγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία, μάλιστα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε, είναι διεθνώς, τώρα, άρα είναι διεθνώς ανεγνωρισμένο. Αυτό είναι καθαρό. Ναι. Εντάξει, εμείς το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα είναι καλά να το ξέρει και ο κόσμος, ναι, για να έχει και την άλλη, γιατί φαντάζομαι γίνεται και μεγάλη οικονομία στους γονείς. Δηλαδή, τα ενίκια γνωρίζουμε στο εξωτερικό είναι πάρα πολλά, άλλο να διαμένεις στη δική σου κατοικία, στην επαρχία σου. Έτσι. Είναι αυτονόητο. Και είναι πάρα είναι πολύ κοντά. Είναι αυτονόητο ότι ένας φοιτητής για να σπουδάσει στην Αγγλία έχει κόστος διαβίωσης πολύ ψηλό, ενίκια, τα μεταφορικά του, τα ταξίδια του, το BNL του κάθε τόσο, οι αποστάσεις. Και από την άλλη, είναι διαφορετικό κάποιος να μένει κοντά του, στο σπίτι του, με χαμηλόν κόστος, δεν θα έχει ενίκιο, και στην ασφάλεια της ΠΑΦΟΥ. Βρίσκεστε στον κυκλικό όμβο δίπλα, έτσι. Ναι. Απλά για να ορίσουμε και μεταξύ, τον χώρο που βρίσκεστε. Μεταξύ αρχής ηλεκτρισμού και νοσοκομείου ΠΑΦΟΥ. Μιλάμε έξω από το σπίτι των μαθητών. Είμαστε, είναι όντως, το κόστος που είναι τεράστια η διαφορά. Είναι τεράστια. Αλλά το κυριότερο που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν θα περάσουν οι φοιτητές αυτήν την ανασφάλεια που υπάρχει στις μεγαλοπόλεις της Ευρώπης σήμερα. Μπορούμε και να ορίσουμε το κόστος που λέτε για το κόστος, γιατί ξέρουμε στην Αγγλία λέει θέλουμε 10.000, θέλουμε 8, θέλουμε 12, περίπου. Να μην μπούμε σε αριθμούς. Να μην μπούμε σε αριθμούς, γιατί μπορούμε, είναι αντιλαμβανόμαστε. Να μην μπούμε σε αριθμούς, απλά θα είναι το 1/6 της τιμής. Από ότι αν όντως κάποιον παιδί φύγει σήμερα και πάει στο Canterbury Christchurch University στην Αγγλία και μείνει στην ΠΑΦΟ, το κόστος του θα είναι στο 1/6 της τιμής και θα πάρει το ίδιο πτυχίο. Μάλιστα. Άρα είναι ένα καλό κίνητρο για αυτούς που θέλουν να αποταθούν και να... Ναι, και παίρνω για την ΠΑΣΑ, να σου πω, που μου δώσατε για τα θέματα υγείας προηγουμένως. Εμείς έχουμε αποδείξει σαν Κύπρος ότι σε αυτήν την τρομερή πανδημία που έχουμε περάσει και έχουμε βιώσει όλοι μας, κάτι πρωτόγνωρο για όλον τον έχουμε κόσμο. Έχουμε νιώσει έντονα στο πέτσι μας. Διαχειριστήκαμε και σαν κράτος και σαν Κύπρος άψογα αυτήν την πανδημία. Βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης ακόμη υπάρχει πρόβλημα. Άρα εμείς δίνουμε στα παιδιά ακόμα μια ευκαιρία να παραμείνουν στη σιγουριά της πόλης τους και να παραμείνουν πάνω απ' όλα ασφαλείς. Υπάρχει γι' αυτό ο κίνδυνος με τον κορονοϊό, μιλούν για δεύτερο κύμα τώρα κτλ. Κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει. Και ο Σεπτέμβρης δεν είναι μακριά. Κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει. Μάλιστα. Θέλω να συμπληρώσω ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν όλα είχαν κλείσει, εμείς είχαμε τις υποδομές, είχαμε επενδύσει στην τεχνολογία από παλιά, είχαμε όλες τις υποδομές και προσφέραμε στους φοιτητές μας την ευκαιρία να μην χάσουν ούτε ένα μάθημα, χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές μας πλατφόρμες. Όλα τα μαθήματα είχαν γίνει ηλεκτρονικά. Δεν έχουν χάσει ούτε ένα μάθημα οι φοιτητές μας, καθώς επίσης και οι εξετάσεις τους έχουν γίνει και αυτές διαδικτυακά. Δηλαδή, δεν στερούμε σε τίποτα πάνω σε θέματα τεχνολογίας και υποδομών. Αυτό θα ρωτούσα και θα επιμείνω πάνω σε αυτό. Και μέσα στην αίθουσα αντιλαμβανόμαστε ότι παίζει σημαντικό ρόλο ο εξοπλισμός. Ναι. Από ό,τι έχουμε δει,
όντως τον έχετε, αλλά θα το ρωτήσουμε και από εσάς, αν όντως υπάρχει η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο πανεπιστήμιο που μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές. Οι εγκαταστάσεις μας στην Πάφο είναι υπερσύγχρονες. Το κτίριο μας αποτελεί ένα στολίδι για την Πάφο. Έχουν δει όλοι. Υπάρχουν όλες οι υποδομές. Υπάρχει αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υπάρχει βιβλιοθήκη που οι φοιτητές μπορούν να μπουν, να εργαστούν, να κάνουν τις έρευνες τους, γιατί υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση με την βιβλιοθήκη του Canterbury Christ Church στην Αγγλία. Υπάρχουν οι καφετέριες μας, ευρύχωροι χώροι και δεν στερούμαστε. Υπάρχει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Τώρα μιλάμε, ένα πανεπιστήμιο βασίζεται πάρα πολύ στη βιβλιοθήκη του. Όλοι οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου στην Αγγλία, καθώς επίσης και την κλασική βιβλιοθήκη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αναγνωστήριο και σαν χώρος μελέτης των φοιτητών. Είναι σημαντικό. Αν μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για κάποια τουλάχιστον από τα βασικά προγράμματα που έχετε, γιατί αντιλαμβανόμαστε θα είναι πάρα πολλά, αν μπορείτε να μας πείτε για κάποια προγράμματα. Έχουμε μια αρκετή γκάμα από προγράμματα που μπορούν να φοιτήσουν οι φοιτητές μας. Έχουμε προσπαθήσει να πιάσουμε μέσω του ερευνητικού μας κέντρου, διότι δεν ανέφερα προηγουμένως ότι διαθέτουμε ερευνητικό κέντρο στην Λάρνακα, το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά, προβαίνει σε αναλύσεις για διάφορα θέματα που αφορούν την κοινωνία, την παιδεία και τους φοιτητές. Έχουμε στοιχεία για ποια επαγγέλματα θα έχουν ζήτηση και αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε και από την μεριά της συμβουλευτικής αγωγής στους υποψήφιους φοιτητές μας. Δηλαδή, οποιοδήποτε παιδί μπορεί να έρθει στο πανεπιστήμιο μας θα έχει συνάντηση με συμβούλους εκπαιδεύσεις και μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε να καταλήξει στον τομέα τον οποίο του ταιριάζει και σε έναν τομέα τον οποίο θα έχει ζήτηση αύριο σαν αυριανός επιστήμονας. Τώρα, να προχωρήσω και στους κλάδους. Ο πρώτος κλάδος που έχουμε στην Πάφο είναι ο κλάδος της νομικής, ο κλάδος της διοίκησης επιχειρήσεων, ο κλάδος της λογιστικής και ένας καινούριος κλάδος, τον οποίο είχαμε εισάξει πέρσι, ο κλάδος της τουριστικής διοίκησης τουρισμού. Διοίκηση φιλοξενίας και τουρισμού. Πάφος, βέβαια. Έτσι. Είναι κατεξοχήν η βαριά μας βιομηχανία, ο τουρισμός. Μιλούμε, αυτά τα προγράμματα είναι τριετή και μάλιστα παίρνουν πτυχίο. Είναι όλα τριετή προγράμματα και τους απονέμεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους ο τίτλος του Bachelor Degree. Άρα πιάνω Bachelor. Τώρα, θα μου επιτρέψεις να συνεχίσω, γιατί υπάρχουν και κάποια προγράμματα τα οποία υπάρχουν στη Λάρνακα, δεν τα έχουμε φέρει ακόμα στην Πάφο, που είναι ο κλάδος του Graphic Design, ο κλάδος του Fashion Design, ο κλάδος του Interior Design και ο κλάδος της φωτογραφίας. Επίσης, υπάρχει και ένας κλάδος που προσφέρει κατάρτιση στην δημοσιογραφία. Ξέχασα να αναφέρω ότι υπάρχει και το προποριακό πρόγραμμα που απονέμεται στους φοιτητές μας ο επαγγελματικός τίτλος του ACCA, είναι Postgraduate Diploma in Accounting and Finance, ο οποίος προσφέρει μέσα σε ένα μόλις χρόνο 9 εξαιρέσεις από το ACCA, που είναι το κορυφαίο σώμα των λογιστών στον κόσμο. Είναι σημαντικό. Τώρα δίνετε και διπλώματα, δηλαδή μιλούμε μόνο ετής, διετής κλάδους, έχετε αρκετούς από αυτούς ή είναι κάτι όπως στις δημοσιογραφίες? Όχι, ο μόνος κλάδος που έχουμε που είναι μόνο ετής κλάδος είναι ο κλάδος της δημοσιογραφίας. Αν μου επιτρέπεις να αναφέρω και τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα. Θα έρχομαι μετά. Πέστε. Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα που είναι το Master, είναι όλα σε επίπεδο MBA, που είναι ο κορυφαίος μεταπτυχιακός κλάδος.
Προσφέρουμε το MBA με ειδικότητα στην δημόσιες συμβάσεις, το MBA με ειδικότητα στο Health and Care Management, mm-hmm. που είναι ένας κλάδος τώρα που είναι... Της μόδας. Εκτός της μόδας είναι ότι θα υπάρξει συζήτηση τώρα με τους με το νέο σχέδιο υγείας και όλα αυτά. Δεν μπήκαν οι κλινικές μέσα, μένει στο παιχνίδι πάρα πολλοί παίχτες. Χρειάζονται managers πλέον τα νοσοκομεία. Έχει αποδειχτεί και μέσα στην πανδημία ότι πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση. Είναι ο κλάδος του MBA στην εκπαιδευτική διοίκηση, που αυτό δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας, διορισμένους και μη, να εξειδικευτούν πάνω στην διοίκηση των σχολείων μας και να κερδίσουν ταυτόχρονα το maximum των μονάδων που δικαιούνται για να προωθηθούν στον κατάλογο των διοριστέων ή να πάρουν προαγωγή. Και το master, το MSc στο Tourism and Event Management, που είναι στη διοίκηση τουρισμού. Και το postgraduate diploma που ανέφερα προηγουμένως πάνω στη λογιστική. Όλα όπως έχουμε πει είναι τριετή με... Τα masters μας είναι μονοετή. Μονοετή τα masters. Ναι. Γιατί μόνο αντιλαμβάνομαι στην ψυχολογία και σε κάποια άλλους τομείς έχουν τα τριετή. Συνήθως είναι μονοετή από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ποια είναι η δυνατότητα σας, πόσους φοιτητές μπορείτε να φιλοξενήσετε? Η δυνατότητα μας είναι να φιλοξενήσουμε γύρω στους 500 φοιτητές. Έχουμε όλες τις υποδομές όπως προανέφερα και θα ήθελα να καλέσω όλον τον κόσμο, αν μου επιτρέπετε, να περάσει από το Πανεπιστήμιο, να δει τις εγκαταστάσεις μας, να γνωρίσει το ακαδημαϊκό μας προσωπικό και οποιαδήποτε βοήθεια, οποιαδήποτε καθοδήγηση θα την έχει. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε για το καλό των παιδιών μας στην ΠΑΦΟ. Φαντάζομαι, εκτός στα διαλύματα, οι φοιτητές έχουν τους χώρους τους, τους οποίους μπορούν να πιούν τον καφέ τους, να περάσουν κάποια στιγμή, γιατί φαντάζομαι δεν μπορεί ο φοιτητής τόσες ώρες να... Ναι, υπάρχει η καφετέρια μας, που μπορούν οι φοιτητές να κάνουν το διάλειμμα τους, αλλά θα ήθελα να πω ότι το σύστημα είναι τέτοιο το οποίο δεν απαιτεί ολοήμερη παρουσία των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, στα προγράμματα τα πτυχιακά που προσφέρουμε, θέλουμε τους φοιτητές μας μόνο 3 φορές την εβδομάδα, 3 ώρες την κάθε φορά που θα πρέπει να παρουσιαστούν. Αυτό το πράγμα τους δίνει την ευκαιρία να συνδυάσουν ταυτόχρονα τις σπουδές τους μαζί με την εργασία τους. Άρα μπορεί να εργάζεται κάποιος. Βεβαίως. Άρα μιλούμε και για πιο μεγάλες ηλικίες. Έχετε, φαντάζομαι, και φοιτητές πιο μεγάλες ηλικίες. Έχουμε και φοιτητές πιο μεγάλης ηλικίας και είναι προς τιμήν τους, γιατί κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα και χαίρομαι που τους δώσαμε την ευκαιρία να το κάνουν αυτό. Φαντάζομαι όμως, εάν πάρουν αυτά τα extra qualification, τα προσόντα και εργάζονται στον ιδιωτικό κυβερνητικό τομέα, θα έχουν, φαντάζομαι, και θα προσβλέπουν και σε ανάλογες προαγωγές ή προς αυξήσεις. Είναι ένα σοβαρό κίνητρο, έτσι. Έχουμε ήδη αρκετούς αποφοιτούς που ήδη απολαμβάνουν τα προνόμια που έχει κάποιος, ένας κάτοχος βρετανικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού. Έχουμε πολλούς φοιτητές που έχουν περάσει από κοντά μας, που εργάζονται στη δημόσια υπηρεσία, στην αστυνομία, καθηγητές, δασκάλους, και όλοι αυτοί ήδη απολαμβάνουν τα προνόμια που τους προσφέρει το μεταπτυχιακό δίπλωμα του Canterbury Christchurch University. Μάλιστα. Όσον αφορά τους νέους φοιτητές, από την πρώτη μέρα της ίδρυσης μας έχουμε, γιατί να το πω, υπάρχει αυτή η τάση από τους φοιτητές στην ΠΑΦΟ να φεύγουν. Θέλουν να φύγουν από την ΠΑΦΟ, θέλουν να πάνε να ζήσουν σε άλλες πόλεις. Ή σε άλλες χώρες καμιά. Σε άλλες χώρες. Δεν είναι κακό. Όμως αυτοί που αποφασίζουν να μείνουν στην ΠΑΦΟ, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε την παραμονή τους όσο το δυνατό πιο δημιουργική, αλλά και ευχάριστη,
Και από την πρώτη στιγμή που είχαμε ξεκινήσει την λειτουργία μας, έχουμε φτιάξει κάθε χρόνο φοιτητικό συμβούλιο, το οποίο οργανώνουν μεταξύ τους δραστηριότητες, εκδηλώσεις, και με εισηγήσεις, φανταζόμαι, κοντά σας. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλετε να έχετε ένα feedback, τι γίνεται στο πανεπιστήμιο. Θέλουμε να νιώσουν ότι, και τους δίνω σήμερα αυτό το μήνυμα, ότι η Πάφος δεν υστερεί σε τίποτα από καμία άλλη πόλη. Είχα πει προηγουμένως ότι δεν είναι κακό να φεύγουμε, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα παιδιά μας εδώ είναι μαθημένα πολύ διαφορετικά. Είναι μαθημένα να έχουν το αυτοκίνητο τους έξω από την πόρτα, θέλουν να πάνε να ψωνίσουν κάτι, θα πάρουν το αυτοκίνητο τους, θα φύγουν. Αν πας σε μια μεγαλούπολη της Ευρώπης, μπορεί να αλλάξει και τρία λεωφορεία να πας να βρεις σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα δημιουργεί άλλα προβλήματα στους φοιτητές. Και υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας στην Κύπρο. Τώρα μιλούμε, τώρα που είναι και ο κορονοϊός, που είναι ένα θέμα σίγουρα σοβαρό για τις ασφάλειες, αλλά μιλούμε και η εγκληματικότητα. Αν τη συγκρίνουμε, μπορεί να ακούμε κάποια περιστατικά στην Κύπρο, αλλά αν τη συγκρίνουμε με το εξωτερικό, η εγκληματικότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη στην Πάφο, σε σύγκριση με μεγάλου πόλη του εξωτερικού, έτσι. Ναι, αυτό είναι και αυτή η ασφάλεια. Είναι και αυτή η ασφάλεια. Υπάρχει ο κίνδυνος, ας πούμε, της αλλαγής του τρόπου ζωής. Από τη μια στιγμή στην άλλη, από το σπίτι σου να βρεθείς μέσα σε ένα δωμάτιο εστίας 2x2, υπάρχουν και κινδύνοι να υπάρξουν προβλήματα ψυχολογίας στα παιδιά. Αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι, το ακούμε, μικρά διαμερισματάκια που δεν σε ακριβώς. Φανταστείτε τώρα, μέσα στην πανδημία που το φέρνουμε, το έφερε η κουβέντα, ένα παιδί να μένει καραντίνα σε ένα δωμάτιο 2x2, να αγωνίζεται ο γονιός του να το φέρει στην Κύπρο και να μην μπορεί, διότι υπήρχε ένας γενικός χαμός παντού. Αφού ήταν κλειστά τα αεροδρόμια, πώς θα Και υπάρχουν και τα παιδιά που προτιμήσαν να μείνουν στην ασφάλεια της πατρίδας τους, της πόλης τους, να συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους, να κάνουν τα μαθήματα τους διαδικτυακά, χωρίς να στερηθούν τη μάθηση τους. Πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη. Λοιπόν, το άλλο και να συγκρίνουμε. Ναι, το άλλο που θα ρωτούσα, που είναι, μπορεί να είναι και το σημαντικότερο κεφάλαιο εκτός από τα πτυχία, αυτό αντικατοπτρίζει και τα πτυχία που παίρνουν τα παιδιά, είναι το ακαδημαϊκό προσωπικό. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει τους καθηγητές, αλλά και για τους φοιτητές οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν παραπέρα σε μάστερ και διδακτορικό, πρέπει οι καθηγητές που υπογράφουν και διδάσκουν να έχουν και ένα βαρύ βιογραφικό. Μάλιστα. Ακόμα και η ηλικία παίζει ρόλο σε αυτόν τον τομέα και θα δω τη μέση ηλικία καθηγητών που έχετε. Ευχαριστώ που μου έκανες αυτή την ερώτηση. Ήθελα να πω ότι οι καθηγητές μας, το ακαδημαϊκό προσωπικό γενικά του Πανεπιστημίου μας, είναι το καμάρι μας. Είναι αυτοί που θα μας βγάλουν προς τα έξω, θα μας βγάλουν ως προπρόσωπο. Γιατί, γιατί όλοι είναι καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί, με όλα τα προσόντα που απαιτούνται από το Υπουργείο και την κυβέρνηση για να διδάξει κάποιος. Έχουν καταξιωθεί και στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και στον τομέα της ακαδημαϊκής έρευνας. Και έχω την πεποίθηση ότι επειδή δώσαμε την ευκαιρία σε νεαρούς σχετικά καθηγητές να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα, πιστεύω στους νέους, δώσαμε την ευκαιρία σε παιδιά από την Πάφος, από την Πλίστον, να γίνουν ακαδημαϊκοί, στα παιδιά σίγουρα που είχαν τα προσόντα, και είναι πεποίθηση μου ότι ο φοιτητής μαζί με τον καθηγητή πρέπει να είναι σχετικά σε κοντινές ηλικίες. Δεν θα ήθελα να δω, χωρίς να υποτιμώ κανέναν και αναγνωρίζω τα επιδέγματα των... Μπορούμε να παντρέψουμε τη μεγάλη ηλικία με τη μικρή. Δεν είσαι κάποια από αυτά, μπορεί να έχεις κάποιους που μεγάλους. Σίγουρα. Αλλά η πλειοψηφία να είναι νεαρή, βλέπουμε, είναι αυτή η τάση. Είναι προσωπική μου πεποίθηση ότι ο φοιτητής με τον καθηγητή δεν πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει το χάσμα γενεών. Τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να μιλούν στην ίδια γλώσσα.
στο ίδιο, να εκπέμπουν και να δέχονται στο ίδιο μήκος. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, επειδή μου είπατε και προηγουμένως ότι γίνονται κάποιες έρευνες, βλέπουμε την κοινωνία της Κύπρου, γιατί αυτό είναι. Τα πανεπιστήμια να βοηθούν και την κυβέρνηση και τους επαγγελματίες σε κάποιους τομείς να συμβουλεύουν, να παρεμβαίνουν ακόμα και κοντά μας, στα μέσα επικοινωνίας. Μπορούν και θα το εφαρμόσουμε αυτό με κάποιους καθηγητές σας για κάποια θέματα τα οποία κατέχουν. Και αυτό ήθελα να δω. Έχουμε δει κάποιες παρεμβάσεις, αλλά θέλω να μου πείτε σε αυτόν τον τομέα πού βρίσκεστε. Δηλαδή, εάν σας ζητείτε να συμβουλεύετε κάποιους αξιωματούχους του κράτους ή το κράτος γενικότερα ή κάποιες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα που εξειδικεύεστε, σε αυτούς τους τομείς που εξειδικεύεστε. Έχουμε να επιδείξουμε σημαντικό έργο μέσω του ερευνητικού μας κέντρου. Mm-hmm. Έχουμε προβεί σε, έχουν κάνει πολλές μελέτες, τις οποίες έχουν υποβάλει σε ενδιαφερόμενους για κοινοφελείς έργα, για δραστηριότητες. Τελευταίως υπήρχε μια έρευνα για το πώς έχει επηρεάσει η τελευταία πανδημία, η οποία έχει τεθεί υπόψη, από ό,τι γνωρίζω, στους αρμόδιους φορείς. Συνέχεια. Και όποιος μας ζητήσει τη βοήθεια μας, θα την έχει. Γιατί χαιρόμαστε, βλέπουμε τα πανεπιστήμια. Συγχωρείτε που σας έκοψα. Χαιρόμαστε που είδαμε τώρα την επιδημιολογική ομάδα, η οποία προέρχεται από τα πανεπιστήμια, αφιλοκερδώς, όπως είπατε κι εσείς. Είναι αυτό που δεν είχαμε στο παρελθόν και για τις επιχειρήσεις και για το κράτος, όταν είναι τα πανεπιστήμια, τρέχουν τα ερευνητικά προγράμματα, μάλιστα, δίνουν πληροφορίες και βοηθούν καλύτερα την δημοκρατία και την κοινωνία. Ακριβώς. Και είναι καιρός να αρχίσουμε πλέον να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς για οτιδήποτε συμβαίνει σε τον τόπο μας. Πολύ σωστά λέτε, γιατί τα πιο πολλά λάθη που κάναμε ήταν γιατί ένας άνθρωπος έπαιρνε τις αποφάσεις και ένας άνθρωπος έχει ένα ψυχείο, δεν μπορεί να κατέχει όλους τους τομείς. Είναι τόσο μεγάλη η τομή σήμερα που έχουν διατρύψει οι επιστήμονες, που βλέπουμε στην ειδικότητα, υποειδικότητα και υποειδικότητα της υποειδικότητας. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση και ομαδικότητα. Mm-hmm. Ένα πανεπιστήμιο μπορεί να τα προσφέρει. Επίσης, πάνω σε αυτό που έχετε πει για την προσφορά μας, έχω να πω ότι στα 6 χρόνια λειτουργίας μας στην ΠΑΦΟ έχουμε στα πλαίσια του κοινωνικού μας έργου, έχουν διοργανωθεί αιμοδοσίες, τις έχουν οργανώσει οι φοιτητές μας, mm-hmm, έχουν οργανωθεί φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Εμείς σαν ακαδημαϊκό ίδρυμα προσφέρουμε και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό της πόλης μας με χορηγίες. Διαλέξεις γίνονται εκ μέρους των ακαδημαϊκών όταν τους ζητηθούν. Γιατί είναι γι' αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Σε παρουσίες όπως κάνει ο Δήμος ή διάφοροι φορείς. Είμαστε στη διάθεση του κάθε Δήμου και του κάθε οργανωμένου φορέα της πόλης μας να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας σε οποιοδήποτε τομέα. Μια και αναφέραμε και τους Δήμους αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να ανακοινώσω σήμερα ότι μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής μας προσφοράς, αλλά και της προσπάθειας να βοηθήσουμε τους Δήμους να αλληλοβοηθηθούμε, δηλαδή να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ στην ΠΑΦΟ. Έχουμε δώσει αριθμό υποτροφιών σε κάθε Δήμο της πόλης μας, σε όλους τους Δήμους της πόλης μας, και θα ήταν χαρά μας να δεχτούμε φοιτητές από όλους τους Δήμους της πόλης μας. Έχουν μπει κάποιοι όροι ότι ας πούμε, αυτοί που θα πάνε τις υποτροφίες πρέπει να είναι αρκετά ψηλό επίπεδο. Φαντάζομαι και αυτοί πρέπει να είναι με ψηλό γενικό. Έτσι, είναι με ακαδημαϊκά, κάποια ακαδημαϊκά κριτήρια και κυρίως κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Θέλουμε επίσης να ξέρουμε τις προοπτικές, αν υπάρχουν κάποια νέα προγράμματα που νομίζετε ότι σιγά σιγά θα τα εισαγάγετε και τι σκοπεύετε, γιατί ξέρουμε ότι αυτό που δεν κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή να βλέπουμε
σήμερα, να βλέπουμε μετά από ένα χρόνο και μετά από πέντε χρόνια, ξέρουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας αυτό το προβλέπει. Έχετε κάτι μπροστά σας, εξετάζετε κάτι περισσότερο να κάνετε, να το αναβαθμίσετε, ή να εισαγάγετε. Όπως έχω πει, αναβαθμίζουμε τα προγράμματα μας κάθε χρόνο. Mm-hmm. Το ερευνητικό μας κέντρο συνεχίζει να ερευνά και να βλέπει τους κλάδους οι οποίοι θα έχουν προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Και εστιαζόμαστε πάνω σε αυτό και οι συμβουλές που δίνουμε στα παιδιά είναι να τα βοηθήσουμε να σπουδάσουν κάτι το οποίο τους αρέσει, το οποίο έχουν κλείσει σε αυτό, αλλά να είναι και να υπάρχει και η δυνατότητα εργοδότησης όταν θα τελειώσουν τις σπουδές τους. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βεβαίως βοηθούμε. Έχουμε συνεργασίες με πολλές εταιρείες. Έχουμε και οργανισμούς που στέλνουμε τους φοιτητές μας, ζητούν συστάσεις για φοιτητές μας. Mm-hmm. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να εργοδοτηθούν και γι' αυτό κάνουμε συνέχεια συνεργασίες με εταιρείες παγκύπρια. Χαίρομαι που βλέπω από φοιτητές μας που έχουν εργοδοτηθεί σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία, σε λογιστικά γραφεία, σε ξενοδοχειακούς οργανισμούς. Και η προσπάθεια μας είναι πάντα εδώ. Δηλαδή, δεν σταματά μια συνεργασία με τους φοιτητές μας. Τους βλέπουμε σαν αυτό. Είναι τα παιδιά μας, είναι η οικογένεια μας. Τελευταίως, έχω κάνει λάθος που δεν έχω φέρει το βίντεο της διαφημιστικής μας καμπάνιας που ξεκινούμε φέτος, ότι με το σύνθημα ότι εμείς είμαστε δίπλα σου. Μπορείτε να μας το στείλετε για να το δείξουμε. Βέβαια, θα ήταν καλή. Ήταν καλή ιδέα. Θα το βάλουμε. Το σύνθημα μας και η πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει στο Αλεξάνδερ, είναι ότι είμαστε η οικογένειά σου. Είμαστε οικογένεια, είμαστε δίπλα σου και παραμένουμε δίπλα σου. Έτσι, διότι από ό,τι αντιλαμβανόμαι τα τελευταία χρόνια που έχουμε ακούσει και τη δική σας σχολή και άλλες σχολές, και το ακούμε φαίνεται λίγο παράξενο για μας ότι δεν είναι κερδοσκοπικά ιδρύματα. Δηλαδή, ναι, λειτουργούν, ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν κάποιον όφελος, αλλά φαντάζομαι ο σκοπός πρέπει να προσανατολίζεται στο να δώσετε περισσότερα από αυτά που θα πάρετε, έτσι. Αγαπητέ Πανικό, εμείς ξεκινήσαμε το Αλεξάνδερ στην Πάφο μέσα στην καρδιά της κρίσης. Μέσα στην καρδιά της κρίσης με που πολλοί γονείς και πολλά παιδιά ήταν στην απελπισία του τι θα κάνουμε. Υπήρχε μια άγνοια. Εμείς προτιμήσαμε τον δρόμο της ανάπτυξης. Έχουμε επενδύσει και έχουμε φτιάξει το Αλεξάνδερ και έχουμε βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά που έχουν έρθει από για οικονομικούς λόγους που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Τους δεχτήκαμε στην Κύπρο, στην Πάφο, στο ακαδημαϊκό μας ίδρυμα. Βοηθήσαμε οικονομικά με όλες τις ευκολίες που μπορούμε να κάνουμε πάνω στον οικονομικό διακανονισμό. Και αυτό που λέω πραγματικά ότι εμείς είμαστε οικογένεια. Το εννοώ γιατί και η διεύθυνση και το ακαδημαϊκό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό είναι συνέχεια μαζί με τους φοιτητές. Πεςτε μας πριν κλείσουμε, γιατί ήδη ξεπερνούμε το χρόνο, δεν πειράζει. Μας είπε ότι είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε και ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ένα σημαντικό κομμάτι που ενδιαφέρει τους φοιτητές είναι η διαμονή. Αν είναι φοιτητές από ξένες επαρχίες. Σε αυτό το τομέα δίνεται κάποια βοήθεια ή νομίζετε είναι εύκολο, γιατί ξέρουμε ότι τα νίκια στην Πάφο είναι πολύ πιο φθηνά από άλλες επαρχίες. Είναι δεδομένο, είναι τα νησιά της Λευκωσίας. Είναι πολύ πολύ πιο φθηνά. Μπορούμε να βοηθήσουμε στην εξέβραση κάποια στέγη στην Πάφο. Θέλω να τονίσω ότι οι φοιτητές μας δεν είναι μόνο παιδιά που είναι παθήτες, αλλά έχουμε αρκετούς φοιτητές που έρχονται από τη Λεμεσό, οι οποίοι έρχονται γιατί βολεύει, είναι μισή ώρα δρόμος. Είναι για την Κύπρο μακρινές οι αποστάσεις. Όταν είναι στο εξωτερικό, οι αποστάσεις μας είναι, δεν υπάρχουν. Βολεύει και θα ήθελα να πω ότι έχουμε ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών μας. Είναι παιδιά
μόνιμων κατοίκων, αλλά θα πω μόνιμων κατοίκων της Πάφου. Δηλαδή, έχουμε φοιτητές από, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από 15 χώρες αυτή τη στιγμή. Βοηθά πάρα πολύ το ότι είναι στην αγγλική γλώσσα. Ναι. Γιατί αν είναι στην ελληνική γλώσσα, τότε είναι και λίγο έτσι... Ναι. Έχουμε πει ότι όλα τα προγράμματα μας είναι στην αγγλική. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα, αφού επικοινωνείτε μαζί με τον κόσμο της Πάφου και επειδή είμαστε διαδικτυακοί με την Κύπρο και με το εξωτερικό, να μας πείτε με ποιους τρόπους μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας για να μάθει για τα προγράμματα σας, να μας πείτε αν έχετε την ιστοσελίδα σας κτλ. Mm. Και πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, να του δώσετε όλα τα στοιχεία για να κρίνει πραγματικά αυτό που λέτε. Βέβαια, εγώ προτιμώ να... την προσωπική επαφή. Θα έχετε κάποια... Μετέχετε στις διάφορες εκθέσεις. Μετέχουμε σε όλες τις εκθέσεις. Εντός των ημερών θα διοργανώσουμε βραδιές ενημέρωσης. Οπότε, πού θα το κάνετε? Θα είναι στις εγκαταστάσεις μας στην Πάφο. Ξέρετε τις ημερομηνίες? Θα τις ορίσουμε. Άρα θα γίνουν γνωστές. Πολύ σύντομα. Mm-hmm. Προτιμούμε την προσωπική επαφή. Προτιμούμε να γνωρίσουμε τους γονείς, να γνωρίσουμε τα παιδιά και να τους τα πούμε face to face αυτά που πρέπει να τους πούμε. Όσοι δεν μπορούν να έρθουν, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας. Ή να επικοινωνήσουν μαζί μας με το προσωπικό, το διοικητικό, ναι. Προσωπικό ηλεκτρονικά, ή ηλεκτρονικά. Ναι. Μπορούν να κάνουν την αίτηση τους ακόμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας και τους περιμένουμε. Κλείνομαι με αυτό, είναι σημαντικό αυτές τις μέρες να το ξέρουμε και το γνωρίζουμε εμείς, αλλά αν το πείτε κι εσείς. Τηρούνται αυστηρά τα επιδημιολογικά μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση, τα μέτρα υγιεινής? Αυστηρότατα. Αυστηρότατα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ενδιαφέρει η ασφάλεια και των σοφίδων και των προσωπικών. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε σίγουρα πάρα πολλά να πούμε. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Θα σε ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά της πόλης μας και Παγκυπρία, αφού είστε Παγκυπρίας εμβέλειας. Σίγουρα, τα διαρριχτιακά έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι το Alexander College είναι δίπλα σε όλους τους φοιτητές. Mm-hmm. Με όλες μπορούμε να δώσουμε ποιοτική εκπαίδευση μέσα στην πόλη μας και είμαστε δίπλα στους φοιτητές μας. Αυτό το εννοούμε, είμαστε οικογένεια και είμαστε δίπλα στους φοιτητές μας. Μάλιστα. Και πάλι να σε ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Thank you.